ρόλο με τον Τσεκίρι. Ξανά ένα screen θα δώσει ο Τσεκίρι. Και τον Λόρεντζο Μπράουν. Γρήγορη σκαστή πάσα. Πολύ ωραία συνεργασία. Θα κοπεί εκεί ο Μπράντλεϊ Τζάρελ. Εντυπωσιακό κόψιμο. Εδώ βλέπετε το εντυπωσιακό κόψιμο. Πάνω στον Μπράντλεϊ Τζάρελ. Με αριθμητικό αβαντάζει Τούρκη στον ευνηδιασμό και θα καρφώσει φανταστικά, φανταστική φάση για τον Ιαν Βέσελη. 11-7 το σκορ. Πολύ ωραίο το κόψιμο του Ιαν Βέσελη. Πολύ ωραία φάση. Και ένα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Αχμέτ Τουβερίουγλου, ο οποίος ήταν και πρωταγωνιστής στο προηγούμενο παιχνίδι. Κακή ήττα από την Άλμπα, αλλά καλή εμφάνιση για τον Τουβερίουγλου που είχε 12 πόντους. Ξαναβγαίνει να πάρει την μπάλα ο Ντεκολό. Μπάλα στο Γκούντουριτς. Διαβάζει εκεί, παίζει στα πόδια. Ψάχνει ένα σούτ από τη γωνία που θα είναι εύστοχο για τη Φενέρ. Αντοντεσόν Πιέρ, 18-8. Τελευταία δευτερόλεπτα, η μπάλα στα χέρια του Αντετοκολό και φυσικά ένα σουτ τριών πόντων, το οποίο θα έχει και την κατάληξη που θέλει ο Αντετοκολό. 21-8, ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Αντετοκολό σε ένα ακόμα σουτ τριών πόντων, εύστοχο και αυτό. 28-11, έχει πάρει φωτιά ο Γάλλος, 2 στα 3 τρίποντα. Δεσον Πιέρ. Σαγιό. Ξανά στον Ντεκολό. Ακόμα ένα τρίποντο για τον Γάλλο, ο οποίος δεν σταματιέται. 31-11, 3 στα 4 τρίποντα. Λορέντζο Μπράουν με την μπάλα στα χέρια, απέναντί του ο Ντεσόν Πιέρ. Θα πάρει ακόμα ένα σουτ για να κάνει το 2 στα 12. Και ένα ωραίο καλάθι από τον Σαγιόν στην άλλη μεριά, που θα κάνει το 33-11. Αζαϊκάναν θα προσπαθήσει μόνος του απέναντι σε όλους. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό, όμως εδώ η μπάλα ξαναπάει στα χέρια της Ούνιξ. Εδώ Αζαϊκάναν θα απαντήσει, βάζοντας ένα πολύ ωραίο τρίποντο. Ένα σουτ από το out για τον Ντέβιν Μπούκερ. Σαγιόκ. Βέσελη. Του δίνει ένα screen. Μπούκερ ξανά. Σαγιόκ. Μακρινό σουτ και το βάζει. 39-18. Ένα ακόμα άστοχο για τους παίκτες της Ούνιξ. Μαζεύει ο Χένρι. Φεύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Θα πατήσει όμως το φρένο Σαγιόκ. Όχι, θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει και το φάουλ. Τρέχει στη διεκδίκηση του rebound ο Μπράουν που τη δίνει στο Χεζόνια. Ο Χεζόνια στο Μπράουν. Προσπαθήσει εκεί με μια πυρουέτα τρίπλα να πάει μέχρι μέσα ξανά. Απέναντι σε όλους. Βάζει και το καλάθι. 44-20. Κάναν. 7 δευτερόλεπτα. Θα πάει μέχρι μέσα απέναντι στο Βέσελ, θα προσπαθήσει να τελειώσει από κάτω, θα τον κόψει θεαματικά ο Ντεσόν Πιέρ και θα κάνει και μια φούσκα, όπως βλέπετε. Χένρι θα πάρει ένα screen από τον Ντεσόν Πιέρ, ο οποίος θα ανοίξει κατευθείαν να παίξει στα πόδια τον Λόρεντζο Μπράουν, έξω για τον Σαγιόκ Μαριάν, που θα το βάλει και αυτό. Ο Μπούκερ θα ανέβει όμως πάνω, ο Βέσελη με τον Χεζόνια, θα πάρει ένα σούτ από μακριά, από μέση απόσταση και θα το βάλει. Δεν κολλάει για τον Σον Πιέρ, ο οποίος θα περάσει τον Μάριο Χεζόνια. Δεν θα βρει στόχο, αλλά θα βρουν τα χέρια του Ντέβιν Μπούκερ και μετά η μπάλα θα καταλήξει στο Χένρι και από εκεί στον Ντεκολό. Ξανά στον Μπούκερ, ο οποίος θα τελειώσει με ένα ωραίο ανάποδο hook. Ο Ντεκολό θα κοπεί από τον Μάριο Χεζόνια εντυπωσιακά. Θα ζητήσει εκεί να μετρήσει το καλάθι. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που συμβαίνει επιθετικά, ενώ εσείς θα δείτε ακόμα ένα lay-up από τον Νάντο Ντεκολό, 59-23. Για αυτό το σερί το 13-1. Ο Κουντουρίτσα έχει απέναντί του τον Μπράντλεϊ Τζάρελ.
θα προσπαθήσει να τον παίξει εκεί στα πόδια. Ο Μπρατζάλ είναι πολύ καλός αμυντικός και χαμηλά και ψηλά. Αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος σημειώνει ακόμα ένα καλάθι, 61-27. Εδώ βλέπετε ένα κλέψιμο από τους παίκτες της Unix. Ο Λόρεντζο Μπράουν θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει βάζοντας ακόμα ένα καλάθι. Είναι ο μοναδικός που προσπαθεί. Έχει φτάσει και τους 8 πόντους. 61-29. Κάναν για τον Βοροντσέβιτς. Για τον Χεζόνι, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα με ταμπλό για το 68-34. Σαγιόκ. Τζιμπερίογλου στο rebound και θα τελειώσει πάρα πολύ όμορφα κάτω από το καλάθι. Κάνοντας το 78-39 και φτάνοντας στους 10 πόντους.